Είδες τι έγινε με την υπόθεση Χιμάρα. Μετράει μια απώλεια ακόμα η κυβέρνηση. Πολιτικά μιλάμε τώρα απώλεια, γιατί υπάρχει άνθρωπος που τον αντικαθιστά. Ο κύριος Χιμάρας έπρεπε να ξέρει εκ των προτέρων. Ότι τα έλεγε εσύ με τον κύριο Μπούγα, εσύ. Εγώ έβγαλα τον κύριο Μπούγα. Εμένα με εντυπωσίασε ο λόγος του γραμματέα. Ήταν εντυπωσιακό. Εξαιρετικό. Έχω κάνει δύο συζητήσεις με τον κύριο Μπούγα. Ναι. Και για την περίπτωση Πάτσι και για την περίπτωση Χιμάρα. Εξαιρετική περίπτωση ο κύριο Μπούγα. Δεν το συζητάμε. Ο κύριο Μπούγα πραγματικά δηλαδή με μια εξήγηση τα πάντα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω το εξής. Το ασυμβίβαστο δεν αφορά στο ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή ο βουλευτής δικηγόρος. Συνεχίζει το επάγγελμά του. Και ο γιατρός. Και ο γιατρός. Επίσης, το πρόβλημα αφορά έγκυται στο, ότι δεν επιτρέπεται ο βουλευτής να έχει έσοδα από το κράτος. Ακριβώς, ακριβώς. Το κράτος μας ενδιαφέρει. Αυτό ισχυρίστηκε ο ίδιος ότι δεν το ήξερε. Αυτό είναι η αλφαβήτα του βουλευτή. Ναι, δεν μπορεί να το ξέρει. Πριν ξεκινήσει κάποιος να κατέβει βουλευτής, το έχει λάβει προδεδομένο. Σου το είπε χθες ο κ. Μπουγάς ότι. Μόλις το επαναλαμβάνουμε, παίρνουμε λέει, δύο σελίδες που λένε τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται. Εκεί μέσα αναφέρονται τα πάντα. Το άρθρο του συντάγματος τάδε, η απαγόρευση εκεί, το ένα, το άλλο. Δεν μπορεί να μην το ξέρεις αυτό. Δεν γίνεται. Αστεία δικαιολογία. Εν πάση περιπτώσει, πιέστηκε από ό,τι καταλαβαίνω και εξωθήθηκε σε παρέτηση ο βουλευτής. Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή ήταν πια μονόδρομος μετά τη συζήτηση με τον κύριο Μπούγα το πρωί. Ναι. Για τον κύριο Χιμάρα ήταν μονόδρομος να πάει να καταθέσει την. Αν θέλει να έχει και μια άλλη αντιμετώπιση. Γιατί ο ίδιος επιθυμεί να κατέβει σε επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει. Του θα το δούμε. Μια ευκαιρία. Μπορεί. Δεν ξέρω, μπορεί. Αυτά μπορεί. Θα τα βρει το κόμμα του. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Για να μην γιατί τώρα όταν ακούς και βουλευτής ότι δεν το ήξερε. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο αυτό θα λέγαμε με άλλη γλώσσα σόλικο τώρα. Έχει ευθύνη τώρα ο κύριο Χιμάρας, κακά τα ψέματα. Και είναι και ένα πλήγμα για την κυβέρνηση αυτό, Άρη, τώρα ό,τι και να λέμε. Μαζί με τον κύριο Πάτσι και ό,τι άλλο έχει γίνει τέλος πάντων αυτό το διάστημα. Είμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Οπωσδήποτε η κυβέρνηση πλήττεται γι' αυτό. Το είδαμε και ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει το κάδρο και το Μητσοτάκι. Στα παραπολιτικά των νέων διαβάζω ότι υπάρχει και τρίτη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία. Θηλυκού γένους Βόρεια Ελλάδα. Πάλι με δουλειά το δημόσιο. Τώρα ξεσκονίζονται όλα. Άρη μου, αυτό, ξεσκονίζονται όλα. Πρόσεξε, υπάρχει και ένα άλλο φάουλ για τη Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε όλα. Εδώ τα λέμε όλα. Είναι ότι αυτοί είναι όλοι φρέσκοι. Είναι η νέα γενιά που λέμε. Ναι, αλλά αν ξεκινάμε νέα γενιά, έτσι. Ωραία ανανέωση. Φέρτε πίσω την παλιά γενιά που τα ήξερε. Που να το πω κι αλλιώ ήξερε και τα κόλπα. Και να φυλαχτεί κιόλα. Μπράβο.